Σκέφτομαι τόση ώρα ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσω αυτό το βίντεο και νομίζω δεν έχω βρει ακόμα κάποιο κατάλληλο τρόπο. Οπότε απλά θα πω αυτά που έχω στο μυαλό μου όπως μου έρχονται. Τι είναι λοιπόν ακριβώς η νοοτροπία του μην ασχολείσαι που την έβαλα και για τίτλο στο βίντεο? Πώς την έχω στο μυαλό μου? Ουσιαστικά η αφορμή για όλο αυτό εδώ πέρα τώρα είναι πολλές συζητήσεις που έχουμε σε live. Με πολλούς από εσάς είναι αλήθεια, οπότε αποφάσισα να υπάρχει και κάτι σαν βίντεο. Όπως κάποιοι ξέρετε, τουλάχιστον αυτοί που παρακολουθούν αυτό το κανάλι για αρκετό καιρό τώρα, ασχολούμαι με το κομμάτι YouTube για περίπου 8 χρόνια και βάλε τώρα. Όπως μπορεί λοιπόν κάποιος να υποθέσει, υπάρχει αρκετή αλληλεπίδραση με εμένα και πολλά άτομα στο διαδίκτυο. Και προφανώς δεν είναι λίγες οι φορές που αυτά τα άτομα θα είναι και ανώνυμα. Θα υπάρχουν άτομα ανώνυμα, θα υπάρχουν άτομα μικράς ηλικία, θα υπάρχει ανωνυμότητα, απ' όλα. Και όπως είναι λογικό, δεν θα είναι κάθε περίπτωση ίδια. Όπως δεν είμαστε ίδιοι εμείς όλοι μεταξύ μας, έτσι αντίστοιχα και κάθε σενάριο επικοινωνίας δεν θα είναι ίδιο. Και το λέω αυτό γιατί σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές και θα υπάρξουν επίσης πολλές στιγμές που θα πω ας μην ασχοληθώ, ή αρκετά ασχολήθηκα, ή δεν αξίζει να ασχοληθώ περαιτέρω. Αλλά όπως είπα πριν, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Τι λέει αυτό λοιπόν για την οτροπία του μην ασχολείσαι? Έχουν υπάρξει αρκετές φορές, ειδικά σε κάποιο live που μπορεί να κάνω στο YouTube, να γίνει κάποιο σχόλιο, να κάτσω να το αναλύσω, να τσαντιστώ, να εκνευριστώ. Όλα. Όλο το πακέτο. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό το σχόλιο να γίνει από κάποια συγκεκριμένη ηλικία, ας πούμε. Ας μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Και αυτό το λέω και το τονίζω γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές αντίστοιχα που όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία θα έρθουν αρκετά άτομα από εσάς και θα μου πούνε: έλα ρε Στέλιο, πιτσιρίκια είναι. Μην ασχολείσαι. Είτε είναι πιτσιρίκια είτε όχι, ας μείνουμε λίγο στο μην ασχολείσαι. Ξέρω ότι όσοι το λέτε αυτό, μπορεί να το λέτε επειδή εκείνη την ώρα στο live, ας πούμε, θα με βλέπετε νευριασμένο, ξέρω εγώ, εκνευρισμένο, ξενερωμένο, κάτι τέτοιο. Οπότε από το να μην με βλέπετε εμένα να χαλιέμαι, ας πούμε, ασυναίσθητα γίνεται αυτή η διαδικασία του μην ασχολείσαι. Δεν θέλω απαραίτητα να πω ότι κάτι τέτοιο γίνεται με κακία. Προς Θεού, καμία σχέση. Προσέξτε όμως να δείτε ποια είναι η παγίδα σε αυτό το μην ασχολείσαι. Καταρχάς, για να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος στη θέση μου που κάνει κάτι αντίστοιχο, θέλω και το κάνω. Οπότε είμαι διατεθειμένος και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και να ξενερώσω λιγάκι προσωρινά, και να εκνευριστώ και να τσαντιστώ και όλα. Προφανώς και έχω στο νου μου ότι μπορεί να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να συμβούν όλα αυτά. Επίσης έχω στο νου μου ότι μπορεί να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να μην βγάλει και πουθενά. Μπορεί εγώ να προσπαθήσω για κάτι, να κάνω κάποιο διάλογο, κάποια κίνηση, οτιδήποτε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί σίγουρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Άμα επενδύσω χρόνο σε κάτι, σε ένα διάλογο, στο οτιδήποτε. Και εδώ ότι αυτό με επηρεάζει ψυχολογικά περισσότερο από όσο θα έπρεπε, θα το σταματήσω. Εκεί πρέπει να μην ασχοληθείς. Γιατί από όλη αυτή τη διαδικασία καταλήγεις να επηρεάζεσαι μόνο εσύ και όχι θετικά. Οπότε, ποιο το νόημα να επηρεάζεσαι μόνο εσύ, αρνητικά, και να μην υπάρχει κάποιο αντίκτυπο. Να σας πω όμως και τι άλλο έχω στο μυαλό μου όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Έχω ακούσει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις το δεν είναι δουλειά σου. Ναι, οκ, δεκτό. Δεν είναι δουλειά μου. Δεν είναι απαραίτητα δουλειά μου να ασχοληθώ με κάποιον που άφησε ένα σχόλιο σε ένα live. Δεν είναι απαραίτητα δουλειά μου να διαφωνήσω και να κάνω διάλογο. Θα μπορούσα κάλλιστα να αγνοήσω όλο το chat και να κάνω την δουλειά μου. Οπότε σίγουρα δεν είναι δουλειά μου να ασχοληθώ με ένα τυχαίο σχόλιο. Οπότε γιατί να ασχοληθώ με κάποιον που ληστέψανε 2 μέτρα από μένα? Γιατί να πάρω τηλέφωνο αστυνομία? Δεν είναι δουλειά μου. Γιατί να ασχοληθώ με κάποιον που κακοποιεί μια κοπέλα στο λεωφορείο? Δεν είναι δουλειά μου. Γιατί να σας δείξω ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στην περιγραφή, στο οποίο βίντεο η Μέρη λέει για το πώς κακοποιήθηκε από ένα YouTuber? Δεν είναι δουλειά μου. Ναι, θεωρητικά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δουλειά μου. Και όπως μου είχε σχολιάσει κάποιος και μου είχε πει, ακόμα και σε ένα live να αναφέρεις κάτι, λέει, ακόμα και βίντεο να ανεβάσεις, αφού ούτως ή άλλως κάθε τόσο θα έρχονται καινούργια άτομα. Δηλαδή, κάθε τόσο θα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Κάθε τόσο θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα καταλαβαίνουν. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται για εμένα, για να είμαι εγώ ήσυχος. Όπως είπα, μα ήθελα, αγνώσα τελείως το chat και έκανα την δουλειά μου. Το πραγματικό ζήτημα είναι, σε κάθε περίπτωση, είτε μίλησα σε κάποιο live, είτε όπως τώρα που κάνω σε βίντεο, έστω και ένα άτομο να μπει στη διαδικασία να ακούσει όντως κάτι. Όλο αυτό έχει νόημα. Γιατί η νοοτροπία του μην ασχολείσαι δεν παραμένει μόνο στο διαδίκτυο. Είναι κάτι που μας κυνηγάει και στη ζωή μας. Και αυτό συμβαίνει ασυναίσθητα. Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία. Για κάτι τώρα, εικόνα ένα άτομο το οποίο έτυχε να μπει, ας πούμε, σε ένα live και κάθε τόσο ακούει το μην ασχολείσαι προς το πρόσωπό του. Όλο αυτό το συνεχόμενο μην ασχολείσαι, πώς συσσωρεύεται και πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό μελλοντικά. Άμα κάποιος θέλει και κυρίως μπορεί, πολύ σημαντικό, να μπει στη διαδικασία να πει 2-3 πράγματα, γιατί να μην το κάνει? Επειδή δεν είναι δουλειά του. Παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα ήταν ασχολούμαστε με άλλους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή είναι η δουλειά μας, το συμφέρον μας, μεταφράστε το όπως θέλετε, αυτός ο κόσμος θα ήταν πολύ μίζερος. Βασικά, πολύ πιο μίζερος. Γιατί ήδη υπάρχει αρκετή μιζέρια εκεί έξω.